Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις για την τροπολογία που καταθέσατε χθες στη Βουλή. Ομολογούν όλοι ότι η διάταξη σε σχέση με την αρχική που γνώριζαν τουλάχιστον τα κόμματα έχει βελτιωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιες παρατηρήσεις και θέλω να ξεκινήσουμε καταρχάς με το εξής. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Αλιβιζάτο στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα να λέει ότι η διάταξη έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά παραμένουν προβλήματα στο εδάφιο Γ, το εδάφιο δηλαδή που λέει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την ακρίβεια, ο κύριος Αλιβιζάτος έλεγε ότι αυτή η διάταξη, αν απαλληφθεί, τότε θα είναι πολύ αρτιότερη. Τι λέτε? Και ότι κινδυνεύει με αυτό να αφορά και το ΚΚΕ. Πώς αφορά το ΚΚΕ? Έχει κάνει εγκληματική οργάνωση το ΚΚΕ, έχει καταδικασμένο αρχικό για εγκληματική οργάνωση? Όχι. Η ένσταση του κυρίου Αλιβιζάτου είναι ότι στη διάταξη αυτή, για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι στο μέλλον από μια κακιά κυβέρνηση, είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν υποκειμενικά στοιχεία, να είναι μόνο αντικειμενικά, και αντικειμενικό βεβαίως είναι η καταδίκη από ένα δικαστήριο. Αυτό έχουμε βάλει. Ναι, αλλά κατά τη δική του άποψη, αλλά και, φύγει, λέει, και τις απόψεις του αντιπολιτευόμενου τύπου σήμερα που διαβάζουμε, όταν μπαίνει η παράμετρος η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να δημιουργηθούν παρερμηνίες. Τι μόνο ακούστε τώρα. Δύο πράγματα εδώ. Το σημαντικό, γιατί εδώ έχεις ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η διάταξη και θεωρώ ότι το αντιμετωπίζει επιτυχώ? Ότι αν πάτε απλώς σε έναν περιορισμό στην βάση της αξιολόγησης της ανακηρύξεως και επομένως των δηλώσεων υποψηφιότητων του κόμματος, πιο απλά έρχεται ένα κόμμα, καταθέτει τους συνδυασμούς του και ζητά την έγκριση και την ανακήρυξη των συνδυασμών αυτών από το Α1 βήμα του Αριού Πάγου. Έρχεται το μέρος της διάταξης το πάνω και λέει ότι δεν μπορούν να ανακηρυχθούν αυτοί οι συνδυασμοί, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα της ηγεσίας ή της πραγματικής ηγεσίας του κόμματος από καταδικασμένους σε κλιματική οργάνωση. Υπάρχει μια κριτική που θα μπορούσε να δεχτεί κάποιος, να ασκηθεί και να πει ότι αυτό οδηγεί σε έναν μη νόμιμο, μη συνταγματικό περιορισμό και αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Για να θεραπευτεί αυτό, ο βασικός τρόπος με τον οποίο θεραπεύεται είναι η παράγραφος Γ. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα η παράγραφος Γ τι έρχεται και λέει? Λέει ότι δημιουργεί ένα τεκμήριο, δημιουργεί αν θέλετε μια κατεύθυνση μάλλον, μια ισχυρή νομική κατεύθυνση, η οποία ξεκινά στο Σύνταγμα και λέει εφόσον μας βάζει το Σύνταγμα, λέει το Σύνταγμα, ότι τα κόμματα πρέπει να εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Mm-hmm. Εδώ τι διαμορφώνουμε? Διαμορφώνουμε ένα κριτήριο ως προς το εύρυθμο. Ένα κριτήριο υποκειμενικό, όπως θα μπορούσε να έχει αντίρρηση κάποιος. Δηλαδή τι? Να αξιολογεί παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα του κόμματος? Να αξιολογεί την ιδεολογία του κόμματος? Όχι. Ένα κριτήριο τεχνικό. Να λέει ότι έχει καταδικαστεί κάποιος για εγκληματική οργάνωση. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης η δράση του κόμματος στο οποίο είναι αρχηγός να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό όμως είναι τυπικό. Διότι τι πρέπει να διαγνώσει στην πραγματικότητα? Αυτό. Αν έχει υπάρξει αυτού του τύπου η καταδίκη. Ναι. Το αντίθετο, τι θα ήταν? Να αρχίσουμε να συζητάμε για το αν ένα κόμμα είναι φασιστικό ή ρατσιστικό ή κάτι άλλο. Αυτό πράγματι θα δικαστικοποιούσε τον έλεγχο των προγραμμάτων και των ιδεολογιών των κομμάτων. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε ότι πηγαίνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί πράγματι θα μπορούσε να σηκωθεί ένα χέρι και να πει: ξέρετε, ωραία, τώρα τη βάζετε αυτή τη διάταξη. Και μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή η διάταξη να λέμε όλοι ότι καλή είναι. Αν αύριο το πρωί όμως υπάρχει κάποιος που της δώσει άλλη κατεύθυνση, σωστά. Αλλά εμείς εδώ κάνουμε κάτι πάρα πολύ περιοριστικό. Στην πραγματικότητα ζητάμε μια αξιολόγηση που περίπου έχει το νόημα της τυπικής υπαγωγής. Τι δηλαδή είναι η τυπική υπαγωγή? Έχει καταδικαστεί κάποιος για εγκληματική οργάνωση, μάλλον. Έχει καταδικαστεί για ηγεσία στην εγκληματική οργάνωση, ναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι φυσικός ή πραγματικός ή και τυπικός αρχηγός
αυτού του κόμματος που θέλει να ανακηρύξει τους συνδυασμούς. Εδώ είναι το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Αν μιλάμε για τον φυσικό αρχηγό, ο οποίος έχει καταδικαστεί, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γνωστό, θα το βρει η δικαιοσύνη κλπ. Πώς θα κρίνει ένα τμήμα του Αρείου Πάγου αποτελούμενο από δικαστές, ότι κάποιος είναι ή δεν είναι εικονικός αρχηγός, αχυράνθρωπος να το πούμε έτσι στη λαϊκή, με τι πληροφόρηση, από πού θα αντλήσει την πληροφόρηση? Πρώτα απ' όλα η διάταξη η ίδια δίνει τη δυνατότητα υποβολής υπομνημάτων. Αλλά τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, όλη η Ελλάδα μιλάει για το κόμμα Κασιδιάρη. Όλη η Ελλάδα. Ο Άριος Πάγος ας κρίνει όπως νομίζει. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι αυτό είναι το κόμμα του Κασιδιάρη. Επειδή λοιπόν σηκώνει πολύ νερό η διάταξη, έχετε έρθει. Δεν σηκώνει νερό πάντως. Επιτρέψτε μου, κάτι γνώμη μου, είπα ότι νερό περίπου... με την εικονική ηγεσία κτλ. Τρεχαγύρευε. Με ποιο? Με την εικονική ηγεσία, ότι είναι κάποιος άλλος αρχηγός. Όχι, μα δεν είναι. Επιτρέψτε μου, γιατί το λέτε αυτό? Εμένα αυτό μου φαίνεται ότι τελείως, μα το τελείως προφανές. Δηλαδή, ξεχωρέστε με. Υπάρχει πεπλανημένη αντίληψη στο σύνολο του πληθυσμού για την πραγματική ηγεσία Κασιδιάρη? Όχι, γιατί ο ίδιος εκδηλώθηκε. Στο μέλλον κάποιος άλλος μπορεί να μην εκδηλωθεί και να δημιουργήσει αυτό το κέλυφο στο λεγόμενο. Πόσο ο δικαστής όμως θα αποδείξει ότι ο Παπαδόπουλος που είναι αρχηγός του κόμματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης από πίσω, πρέπει να αποκλειστεί? Απαντώ. Διότι το ζήτημα εδώ, κατά τη γνώμη μου, της εικονικότητας, και αν θέλετε, αυτό είναι και πράγματι μια θωρακισμένη διάταξη από την πλευρά. Γιατί? Διότι εγώ δεν θέλω να γίνεται κανένα τεράστιο, καμιά τεράστια αποδεικτική διαδικασία ή κάποιο τεράστιο, μια τεράστια κατασκευή νομική. Αλλά όταν τώρα είμαστε στο τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, δηλαδή στο τελείως προφανές, διότι αυτό το οποίο λέτε πώς θα αποδειχθεί, τι εννοείται πώς θα αποδειχθεί? Διότι υπάρχουν εκτεταμένες ομιλίες, διότι υπάρχει αναφορά των οπαδών, γιατί υπάρχει το γεγονός της ιδρύσεως του κόμματος. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω 50 για το πώς αποδεικνύεται εν προκειμένου. Αλλά εσείς είστε πολιτικός και τα παρακολουθείτε στενά. Ένας δικαστής που θα κρίνει 40 συνδυασμούς σε δύο μέρες, ενδεχομένως να μην έχει την ίδια δυσκολία και με τους 40. Όχι, οι περισσότεροι, υποθέτω, θα κάνουν έναν τυπικό έλεγχο του αν έχουν καλά τα παράβολά τους, αν έχουν εμπροθέσμως υποβάλει τις δηλώσεις τους, αν έχουν σταλεί νομίμως τα εξώδικά τους. Νομίζω, ας το πω στους 38, θα έχει να κάνει αυτή τη δουλειά. Στους υπόλοιπους θα πρέπει να κάνει αυτή την πιο σύνθετη, αλλά όχι και κολοσιαία σύνθετη εργασία. Θέλω να πω, κύριε ανάλυση, επαναλαμβάνω, όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν η δημόσια αντίληψη για την ηγεσία αυτού του κόμματος είναι ότι είναι ο συγκεκριμένος, θα υπάρξει δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου που θα λέει ότι ναι, αλλά επειδή δηλώνει ότι ο αρχηγός δεν είναι αυτός και είναι, ξέρω εγώ, ο κύριος Χ, τότε πράγματι αληθώς δηλώνει. Όλη η κουβέντα γίνεται, κύριε Υπουργέ, μήπως στο τέλος έρθει η διάταξη στην κρίση του Αρείου Πάγου, ο Αρείος Πάγος δεν την κρίνει εφαρμοστέα. Δεν μπορώ να προκαταβάλω τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δεν έχουν γίνει κάποιες βουλικοντοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει? Όχι, δεν έχει γίνει καμία βουλικοντοσκοπήση. Κάνω απλές σκέψεις. Δεν μπορώ να πω τώρα τι θα πει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος θα πει. Συνταγματικά στέκεται ο νόμος. Οι συνταγματολόγοι λένε ότι μπορεί να περάσει αυτό, δεν θα κοπεί. Εμένα η άποψή μου είναι ότι είναι θωρακισμένο. Και γι' αυτό και έγινε η επιλογή συγκεκριμένη. Διότι με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, θωρακίζουμε τη διάταξη. Και έρουμε μια βαθιά αντινομία. Γιατί ακούστε τώρα, καλά κάνουμε και τη συζητάμε και τα συζητάμε και συνταγματικά. Πολύ σωστή είναι όλη αυτή η δημόσια συζήτηση. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι πάντως η ένομη τάξη, το δίκαιο, δεν μπορεί να περιλαμβάνει βαθιές και εσωτερικές και βαριές αντιφάσεις. Γιατί εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα για την ίδια τη δικαιοική τάξη και για την δημόσια προσλαμβάνουσα. Και το τι καταλαβαίνει ο κόσμος δηλαδή μέσα από αυτή τη δικαιοική τάξη. Θα το πω πολύ απλά. Έρχεται λοιπόν ένα δικαστήριο και μας λέει ότι κάποιος είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Το λέει ένα δικαστήριο αυτό. Και έρχεται ένα άλλο δικαστήριο. Ένα άλλο δικαστήριο, το οποίο μας λέει ότι αυτός είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Δηλαδή εδώ πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος τέτοιου τύπου αντινομίες να έρονται. Η δικιά μας νομοθετική πρωτοβουλία έχει μια πάρα πολύ και κατά τη γνώμη μου όχι μόνο απλή, αλλά και συνεκτική αφετηρία. Αυτή που σας είπα. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή η ένωμη τάξη να λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι εγκληματίας και αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.
Και το άλλο είναι ο αρχηγός πολιτικού κόμματος. Δεν μπορεί να γίνει τα δύο. Να αποσαφηνίσουμε, κύριε Υπουργέ, και δύο άλλα ζητήματα πτήθενται στο δημόσιο διάλογο. Πρώτον, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις ή μόνο για τις εθνικές εκλογές? Θέλω να πω, ισχύει και για τις ευρωεκλογές και για τις δημοτικές εκλογές ή μόνο για τις εθνικές? Ισχύει για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και για τις δημοτικές. Ωραία. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι για θεσμικούς λόγους αλλά και συμβουλικούς λόγους θα θέλατε να το ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη διάταξη. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι μια πανομοιότυπη διάταξη, αυτή η οποία δημιουργούσε πρόβλημα, δημιουργούσε απαγόρευση στην χρηματοδότηση των κομμάτων, τέτοιου είδους κομμάτων και στην προβολή του, αυτή η διάταξη είχε ψηφιστεί με πολύ μεγάλη ομοφωνία. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η διάταξη για το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί συγκεκριμένο σχηματισμό, έχει ήδη σε ένα ορισμένο επίπεδο κριθεί. Όχι ακριβώς δικαστικά, αλλά πάντως με τη συμμετοχή δικαστών. Η ερώτηση είναι αν βλέπετε να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αν έχετε κάνει βολιδοσκοπήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ή πρέπει να κάνετε μια αλλαγή που θα μπορούσε να βοηθήσει. Κοιτάξτε, εγώ, να το πω διαφορετικά, ό,τι αλλαγή είναι να κάνουμε, είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση και δεν σας το κρύβω ότι μας ενδιαφέρει να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή, αν θέλετε, αν είναι δυνατόν, και ομοφωνία, πάντως μια ευρεία πλειοψηφία. Μας ενδιαφέρει, το ξεκαθαρίζω. Αλλά βέβαια πρέπει να λέμε πράγματα και οι παρεμβάσεις θα είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσης και κυρίως της θωράκισης της διατάξεως. Μην πάμε δηλαδή σε μια λογική με την οποία τελικώς θα ακούσω παρεμβάσεις οι οποίες, ή προτάσεις οι οποίες θα πηγαίνουν ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό. Από αυτό που λέτε, λοιπόν, καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι βελτιωτικό, με πολύ χαρά. Βελτιώσεις συζητάτε, αλλά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τη συζητάτε. Αυτό καταλαβαίνω. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι τώρα, για να μην είναι, γιατί και καταλαβαίνω ότι και αυτοί έχουν μια έτσι, εσωτερική συζήτηση για το τι θέλουν να προτείνουν. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω είναι να προσδιορίζεται και η πολιτική δραστηριότητα, να απαγορεύεται μάλλον μια συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητα που έχει να κάνει με το φασισμό, τον ναζισμό κλπ. Το φασισμό και τον ρατσισμό. Τον ναζισμό και τον ρατσισμό. Σωστά. Αυτό λέει. Ναι, αυτό τώρα να ρωτήσω. Και από πού, αν δηλαδή εκείνο το οποίο μας δυσκολεύει είναι να πούμε το προφανές. Δηλαδή ότι εδώ έχουμε πραγματική ηγεσία, de facto ηγεσία του συγκεκριμένου. Η σκέψη για το φασισμό, για το ρατσισμό και για τον ναζισμό, πώς ακριβώς θα μας προκύπτει? Γιατί εκεί έχουμε νεοειδρυθέν κόμμα, έχουμε ένα καταστατικό το οποίο προφανώς δεν περιέχει τέτοια ζητήματα. Με ποια σκέψη δηλαδή εδώ θα γίνει αυτό? Άρα λοιπόν, αν θέλετε, πηγαίνουμε σε μια κατεύθυνση στην οποία αυτό όχι απλώς δεν θα επιβεβαιωθεί, αλλά ούτε υπάρχουν στοιχεία για να επιβεβαιωθεί, αλλά έχει έναν ισχυρό κίνδυνο, πολύ ισχυρό κίνδυνο, να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Και πάω και στο δεύτερο. Αν η αντίρρηση που άκουσα, η πρώτη αντίρρηση που μου είπατε, είναι ότι μα με αυτή τη στενή ερμηνεία που κάνω, εγώ με αυτή τη στενή διάταξη που κάνω, που είναι απολύτως προσδιορισμένη, υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί. Ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει όταν τελικώς λες ότι πρέπει να γίνουν οι ιδεολογικοί και προγραμματικοί προσδιορισμοί. Ασφαλώς. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το δημόσιο διάλογο και θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.